Η δίκη. Πάμε στην Όλγα Παραγιωτίδου να μας δώσει όλη την εικόνα. Όλγα. Καλησπέρα, Μαρία, κυρίες και κύριοι. Βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση επί του πόρισματος της πλειοψηφίας για την παραπομπή ή όχι του Γιώργου Παπακοσταντίνου για τρία αδικήματα. Πρέπει να σου πω ότι όλοι οι βουλευτές, όλα τα κόμματα έχουν καταθέσει τα πόρισματά τους. Ωστόσο, οι βουλευτές θα κληθούν να αποφασίσουν επί του καινού πόρισματος που έχουν καταθέσει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Αριστερά για τρία αδικήματα, δύο κακουργήματα, αυτό της νόθευσης εγγράφου και της απιστίας στην υπηρεσία και ένα πλημέλημα, αυτό της παράβασης καθήκοντος. Η ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει στις 11 το βράδυ, ωστόσο. Η εμπειρία μου λέει ότι θα ξεκινήσει λίγο αργότερα. Πρέπει να σου πω ότι θεωρείται βέβαιη η παραπομπή του Γιώργου Παπακοσταντίνου, καθώς όλα τα κόμματα συμφωνούν, θα πρέπει να παραπεμφθεί ο πρώην Υπουργός Οικονομικών στο ειδικό δικαστήριο. Είχαμε ωστόσο σήμερα και την άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος που παρήγγειλε ο οικονομικός εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου σε βάρος των πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΗ, Ιωάννη Καπελέρη και Ιωάννη Διώτη. Σε ό,τι αφορά στον Ιωάννη Διώτη, ζητείται η ποινική του δίωξη για τα αδικήματα της απιστίας στην υπηρεσία και της υπεξαγωγής εγγράφου. Ενώ για τον Ιωάννη Καπελέρη ζητείται η δίωξη μόνο για το αδίκημα της απιστίας. Πρέπει να σου πω ότι οι οικονομικοί εισαγγελείς συνεχίζουν πάντως την έρευνά τους για τους συγγενείς του κυρίου Παπακοσταντίνου. Μαρία, η συνεδρία των Επιτροπών ήταν θορυβώδης, ήταν επεισοδιακές. Σήμερα η τόνη στην Ολομέλεια της Βούλης είναι υψηλή, αλλά όχι τόσο υψηλή όσο στη συνεδριά των Επιτροπών. Μπορούμε Μαρία. Να ακούσουμε αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις. Ευχαριστούμε, Όλγα. Δεν έχουν το δικαίωμα, μα κανένα το δικαίωμα σήμερα. Έτσι όπως παρουσιάζεται η πρόταση μετά την απόφαση και την επέκταση της απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής να μιλάνε για συγκάλυψη. ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία δεν είναι μόνον συγκάτοικοι στην κυβέρνηση αλλά και συμμέτοχοι στο σκάνδαλο της λίστας Λαγκάρντ. Έρχεστε πάλι με το ίδιο αντιπασοκικό μένος να καθυβρίσετε συνολικά το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Να καθαστήσετε συλλογικά ενόχους όσους ανήκουν σε αυτό το χώρο. Είναι πραγματικός αυτοεξευτελισμός να συμμετέχει σε τέτοιες επιτροπές. Είναι πραγματικό όνειδο σε αυτό το άρθρο 86 και τα συνακόλουθα του άρθρου αυτού περί επιτροπών που είναι στο Σύνταγμα. Η Βουλή συγκαλύπτει εγκληματίες, εξαφανίζει ποινικές ευθύνες. Θα πάει ασφαλώς, θα πάει σε ειδικό δικαστήριο ο κύριος Παπακοσταντίνου. Δεν είναι όμως αυτός ο μοναδικός ένοχος. Μέσα και μπροστά από τη διαδικασία που κάναμε δεν προέκυψε επιβαρυντικό στοιχείο για ποινική δίωξη Βενιζέλου ή Παπανδρέου. Υπόθηκαν πολλά, αποσιωπήθηκαν περισσότερα. Στόματα κλειστά, ψέματα περισσότερα. Και αυτό από υψηλό βαθμα στελέχη του κρατικού μηχανισμού.